Όσοι άφησαν για την ίστατη ώρα την εκκρεμότητα του κτηματολογίου ταλαιπωρήθηκαν και αναγκάστηκαν να περιμένουν για ώρες στο γραφείο κτηματογράφησης της οδού Ιάσονος, που αφορούσε στις περιοχές της Νέας Ιωνίας και των δημοτικών ενωτήτων από την Πορταριά και τη Μακρινίτσα μέχρι τα Λεχόνια και τα Πλατανίδια. Έχουμε αρκετή προσέλευση του κόσμου εδώ και μία εβδομάδα. Τα δικαιώματα που περνάει κάθε ένας μπορεί να είναι 7, 10 και 12 δικαιώματα. Συγκεκριμένα χθες περάσαμε γύρω σε 180 άτομα με μέσο όρο δικαιωμάτων 8 με 10, οπότε ο αριθμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, νομίζω θα φτάσουμε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Λίγη μεν σήμερα η παράθεση, αλλά υπάρχει ολόκληρη εφαρμογή στο κτήμα GR, έτσι ηλεκτρονικά, οπότε μπορούν οι πολίτες μέσα να καταχωρούν τα δικαιώματα, πρώτον να πάρουν το χαρτάκι της εμπροθέσμου παραλαβής και μετά σε κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας για κάποια ημερομηνία μέχρι και 15 Νοέμβρη, μέχρι στιγμής αυτά γνωρίζουμε. Εκτιμάται ότι το 40% των ιδιοκτητών ακινήτων στις προαναφερόμενες περιοχές υπέβαλε εμπρόθεσμα τις δηλώσεις στο κτηματολόγιο, ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ούτε για τη χορήγηση νέας παράτασης, ούτε για την επιβολή προστίμων σε όσους έχασαν τις προθεσμίες. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι για οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορούν να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το γραφείο μας είναι στη Θεσσαλονίκη έδρα του. Είναι στο τηλέφωνο 801-4100. Εκεί παίρνουν και οδηγίες σε σχέση με τα εμπρόθεσμα που πρέπει να γίνουν μέχρι και αύριο. Θα μπουν στην εφαρμογή Κτήμα GR με το αφημί και το mail τους και θα δηλώσουν πόσα δικαιώματα έχουν για να μην έχουν πρόβλημα με το εμπρόθεσμο.